Ουρανός της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά αυτές τις ημέρες, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά με τη γέννηση της Παναγίας μας. Και όχι μονάχα εμείς, όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι. Διότι η Παναγία μας είναι η παγκόσμιος χαρά και η γέννησή της χαρά ανεμήνησε πάση τη οικουμένη. Με την πτώση των πρωτοπλάστων γεμίσαμε σκοτάδι, πικράναμε το Θεό, λαιλατίσαμε τις ψυχές μας, δυσκολέψαμε τη ζωή μας και μπήκαμε στη φθορά και στην απάτη και στο θάνατο. Μας έκλαψε η Αγία Τριάς, αλλά και μας παιδαγώγησε και προετοίμασε την ανθρωπότητα για να έλθει ο Χριστός μας. Και ο Χριστός ήλθε διά της Θεοτόκου. Γι' αυτό και ένας ωραίος ύμνος λέγει «Πάντα μη τα καλά διά σου Θεοτόκε». Η Παναγία είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως και το τέλειον πρότυπον του χριστιανικού βίου. Έφερε στη γη το Θεό και ανέβασε τους ανθρώπους στον ουρανό. Γι' αυτό της οφείλομαι τα πάντα μετά το Θεό. Και είναι εκείνη η οποία αποτελεί το σύνορο μεταξύ Θεού και ανθρώπου και είναι η μεταθεών Θεός. Γι' αυτό είναι και χίλιο αγαπημένη και χίλιο δοξασμένη. Και εκείνη η οποία αποτελεί τη χαρά του κόσμου, γιατί έφερε στη γη και στην πλάση την πάντων χαρά, που είναι ο Χριστός μας, το φως, η ζωή, η αλήθεια και του κόσμου η Ανάσταση. Γι' αυτό και έχει χαρά η ψυχή μας, σκυρτά ο λογισμός μας, εφραίνεται η καρδιά μας, μαλακώνει η ψυχή μας, γινόμαστε ανάλαφροι, ανάλαφροι και νιώθουμε υπόπτεροι. Είναι η χαρά της γεννήσεως της Παναγίας μας, διότι από αυτήν ανέτειλε Χριστός ο Θεός και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν ο Χριστός μας και καταργήσας τον θάνατον εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Γιατί ο άνθρωπος ορμεμφύτος και κατασκευής φέρεται προς την αιώνια ζωή, προς την άνω πλάση, προς την αληθινή πατρίδα, προς τον παράδεισο του Θεού μας. Και δεν μπορεί να ησυχάσει με κανέναν τρόπο μέχρι ότου ευρεθεί εκεί, στην πραγματικότητα, στην αλήθεια, στην αιώνια ζωή και κατάσταση. Γι' αυτό όταν κολλάμε εδώ στα γήινα και στα επίκυρα, η ψυχή μας στενοχωριέται, δεν βολεύεται, δεν χορταίνει, δεν νιώθει καλά, νιώθει άβολα, δυσκολεύεται, υποφέρει, κολλάζεται, τρελαίνεται, τρελαίνεται, τρελαίνεται. Γι' αυτό και γέμισε τρέλα η εποχή μας και η ζωή μας και μέσα μας και στα πέριξ. Και δεν μπορούμε να χορτάσουμε την ύπαρξή μας με τίποτε. Δεν πάμε να μαζεύουμε λεφτά. Μας είπαν πως τα λεφτά είναι το παν. Δεν είναι το παν τα λεφτά. Το παν είναι η ψυχή μας και ο Χριστός μας. Χριστός και ψυχή μας χρειάζονται, όπως έλεγε ο Πατροκοσμάς, ο αλής του μνήμης, η μεγάλη αυτή ψυχή, ο μεγάλος εις Απόστολος και ιερομάρτης και ευεργέτης και της πατρίδος μας και της Βαλκανικής και της Οικουμένης.
ψυχή και Χριστός μας χρειάζονται. Άλλοι είπαν πως η αθεία και η απιστία και η παλαιανθρωπιά είναι τρόπος υπάρξεως και μπορεί ο άνθρωπος να επικρατήσει, να γεμίσει την ψυχή του και να νιώσει καλά. Πόσο όμως επλανήθηκε ο άνθρωπος παίρνοντας αυτό το δρόμο. Επλανήθηκε ικτρά και υποφέρει δεινά. Η αλήθεια είναι η Εκκλησία μας. Όλα τα άλλα είναι λύθη, όλα τα άλλα είναι χαμός, όλα τα άλλα είναι φθορά, απάτη και θάνατος. Το βλέπουμε ολοκάθαρα. Μας κύκλωσε καταστροφή, σε κάστρο σακρογιάλι, κι είδα την τρέλα να έρχεται, όπως λέει και ο παλαιός ποιητής. Έρχεται η τρέλα της αθεΐας, γιατί χωρίς Θεό δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να υπάρξει και είναι και ικανός για όλα. Είδατε στην εποχή μας τα διάφορα συστήματα και περισσότερο ο μαρξισμός που έβγαλε από την ψυχή του ανθρώπου το μεταφυσικό, που έβγαλε την πίστη στο Θεό και στην Εκκλησία και στην ψυχή και στην καλοσύνη. Τι έγιναν οι άνθρωποι? Θηρία. Και τώρα πάνε σαν τα σύνορα, ξεχύθηκαν και πλημμύρισαν και την πατρίδα μας. Τι να κάνουν για αυτοί οι ταλέποροι, αλλά και εμείς κινδυνεύουμε. Γι' αυτό να φροντίζουμε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, την ορθοδοξία μας, την Εκκλησία μας, την ψυχή μας, την ιστορία μας, τα παιδιά μας, τις παραδόσεις μας, τα μεγαλεία μας, τα περασμένα. Να τα φροντίζουμε, τα επαναφέρουμε, να τα βιώνουμε, να μετανιώνουμε, να αλλάζουμε και να ανθίζουμε μέσα στην άνοιξη της Εκκλησίας, μέσα στην ομορφιά της ελληνοορθοδόξου πατρίδος μας και να γινόμαστε λεβέντες, να έχουμε ξανά την πρώτη ομορφάδα και την πρώτη νιώτη και χαρά της Εκκλησίας και της πατρίδος. Τότε ακριβώς ζούμε, υπάρχουμε, ανθίζουμε, δημιουργούμε και προσφέρουμε. Αποκοίμησαν τις ψυχές μας, τις λαιλάτισαν, τις έστρεψε ο αρχαίκακος τα όργανά του εκεί που ήθελαν και πολλοί πέτυχαν και χάλασαν στην πατρίδα μας τον υπέροχο λαό μας. Τα 70% να πω ότι έχουμε χαλάσει. Λίγο είναι, περισσότερο είναι, αλλά να μην απελπιζόμεθα, γιατί ζει Κύριος ο Θεός και ζει στη ψυχή μας, όπως είπε και ο προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης. Ζει Κύριος ο Θεός και Εκείνος κυβερνάει και στις ψυχές μας και στην πλάση και στην πατρίδα μας. Αφήνει πολλές φορές να δει τι θα κάνουμε, πώς θα φερθούμε, πώς θα διαφεντέψουμε το αυτεξούσιο, την ελευθερία μας, τα χαρίσματά μας. Και ύστερα, επειδή μας αγαπάει και μας λυπάται, επεμβαίνει. Να το ξέρετε αυτό. Επεμβαίνει. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία και η ιερά και η θύραθεν. Ότι ο Κύριος επεμβαίνει. Μας αγαπάει. Παραβιάζει κάποτε και το αυτεξούσιο, το δώρο του, για να μην χαθούμε. Για να μην χαθούμε. Το έδωσε το υπέροχο αυτό δώρο, το μοναδικό αυτό δώρο, αλλά και κάποιες φορές παρεμβαίνει για να μας σώσει. Και μοιάζουμε εδώ με τα παιδάκια, πάμε να πέσουμε στον γκρεμό και ο Θεός τρέχει την τελευταία ώρα και μας πιάνει από το χέρι, μας παίρνει αγκαλιά, μας ρίχνει και καμιά ραβδιά που ήρθαν οι παλαιότεροι και συνερχόμαστε και πάει ο νους στη θέση του, νουθεσία, και πάει ο νους στη θέση του. Υπάρχει και παιδαγωγία. Θεός παιδαγωγεί. Θεός δεν τιμωρεί ούτε εκδικείται. Μας φροντίζει όμως και μας φέρνει στον ίσιο δρόμο, στο δικό του δρόμο, στο δρόμο της σωτηρίας. Και αυτό είναι που μας συγκινεί. Μας συγκινεί πολύ η αγάπη του Θεού. Και όταν μας επισκέπτεται εν ράβδο και καταλάβουμε, τότε πέφτουμε στα γόνατα και τον ευχαριστούμε. Έστω και αν είμαστε στο κρεβάτι καθυλωμένοι, έστω και αν έχουμε οτιδήποτε, έστω και αν δεν έχουμε να φάμε, έστω και αν είμαστε μέσα σε μία φυλακή, τότε γονατίζουμε και τον ευχαριστούμε, γιατί η αγάπη του είναι ανίποτη.
είναι μέγιστη. Τόσο μας αγάπησε που έστειλε το Γιο Του και σταυρώθη και ανέστη για μας. Είναι το μέγιστο της αγάπης Του. Και αυτό μας συγκινεί. Και ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από την αγάπη, για την αγάπη. Και μόνο εκείνη τον συγκινεί, αν δεν έχει πορωθεί. Αν έχει πορωθεί, δεν τον συγκινεί τίποτε. Τίποτε. Και αυτό αποτελεί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Και είναι η μόνη αμαρτία που δεν συγχωρείται ούτε εν τον είναι αιώνι, ούτε εν το μέλλοντι. Κανένας άνθρωπος, κανένας χριστιανός, καμία ύπαρξη να μην πάθει πόρωση, γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Το πιο τραγικό, η μεγαλύτερη συμφορά, η μεγαλύτερη καταδίκη, η μεγαλύτερη άλωση και απώλεια. Η πόρωση. Δεν έχει περάσματα η ψυχή πια. Δεν δέχεται το φως το αληθινό. Δεν περνάει χάρις από εκεί. Δεν αισθάνεται την καλοσύνη ούτε του Θεού ούτε των ανθρώπων. Και είναι ο άνθρωπος αυτός λοιμός, λοιμεών, καταστροφεύς. Καταστροφεύς. Και παλιά αυτούς τους πιάνανε, τους έδαιναν, τους έκλειναν και στη φυλακή ακόμα. Αυτό σημαίνει κράτος, να κρατεί το κακό και να προστατεύει το καλό. Το ξέρετε, αυτό θα πει κράτος. Να κρατεί το κακό και τους κακούς. Να τους κρατεί, βεβαίως. Κάνει καλό και σε αυτούς και στους άλλους. Γιατί σήμερα πια δεν έχουμε ούτε δημοκρατία, ούτε έχουμε ασυδοσία. Ασυδοσία. Και ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά. Ποιος μας φυλάει? Ο Χριστός και η Παναγιά μας φυλάνε. Οι κακοί θέλουν να μας απολέσουν, να μας καταστρέψουν. Και ο διάβολος να αναποδογυρίσει τη γη, όπως λένε οι πατέρες. Και όμως η καλοσύνη και η χάρη του Χριστού δεν τον αφήνει. Όχι μονάχα στους ανθρώπους να παρέμβει, αλλά ούτε και στα χοιρινά, χωρίς την αδειά του. Του επιτρέπει πολλές φορές και μας παιδαγωγεί. Μας κοσκινίζει, όπως κοσκίνησε και τον Απόστολο Πέτρο με την τριπλή άρνηση. Μας κοσκινίζει, φέρνει τα άνω κάτω. Και όλα τι κάνουμε, αν έχουμε λίγη ψυχή μέσα μας, τι κάνουμε? Τρέχομαι στο Χριστό κοντά. Γιατί αυτός μόνο μπορεί να μας σώσει. Αυτό το καταλαβαίνουν τότε εμπειρικά και πρακτικά και εκ των παθημάτων μας. Μόνο εκείνος μπορεί να μας σώσει. Και όταν πάμε και καθόμαστε στα πόδια του, σαν το δαιμονισμένο της χώρας των Γεργεσινών, και γινόμεθα ηματισμένοι και σοφρονούντες. Καθόμαστε κοντά του και θέλουμε να φύγουμε με τίποτα. Με τίποτε. Πουθενά άλλο δεν είναι καλά. Μονάχα εκεί, στα πόδια του, στη χάρη του, στην αγάπη του, στην ευλογία και παρουσία του. Όπως ο δαιμονισμένος, ο θεραπευτής δαιμονισμένος της χώρας των Γεργεσινών, κάθισε στα πόδια του και δεν ήθελε να πάει πουθενά. Και του λέει: Κύριε, πάρε με κοντά σου. Κύριε, έχε με μαζί σου. Κύριε, μη με αφήνεις. Εγώ ξέρω το κακό μου, ότι πέρασα μέσα σε ερημιές και στα μνήματα, δεμένος με αλυσίδες που τις έσπαζα, και γινόμουν ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Και ο Κύριος τον έστειλε να πάει στην πατρίδα του και να διηγείται όλα όσα του έκανε ο Χριστός. Ενώ εκείνοι τον έδιωξαν, ο Κύριος τους άφησε μια παρηγοριά. Μια παρηγοριά. Το θεραπευμένο συνανθρωπό τους τον άφησε να τον βλέπουν, να παρακινούνται σε μετάνοια, να αναζητήσουν τον Κύριο, να ψάξουν να βρουν τη χάρη Του, να πάρουν την ευλογία Του. Αυτός είναι ο Χριστός. Εμείς μπορούμε να τον βγάλουμε από την ψυχή μας, μπορούμε να τον διώχνουμε, μπορούμε να τον αρνούμεθα. Εκείνος όμως δεν μπορεί να μας αρνηθεί, γιατί δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του. Αρνήσεται εαυτόν ουδύνατε. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Τι είναι ο εαυτός του? Η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ο μένων εν το Θεό, εν τη αγάπη εν το Θεό μεν, και ο Θεός εν αυτό, λέει ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής. Η Παναγία λοιπόν μας αγαπάει εξαιρέτως και μας φροντίζει
παντοτινά. Ποτέ δεν μας άφησε, ποτέ δεν μας εγκατέλειψε. Είναι η αγάπη του Θεού χειροπιαστή, πάντοτε κοντά μας, πάντοτε μαζί μας, πάντοτε στη διάθεσή μας, ακόμη και όταν την ξεχνάμε και το χειρότερο, ακόμη και όταν την βρίζουμε. Εκείνη μας παίρνει από κοντά και δεν μας εγκαταλείπει. Και αυτό είναι συγκινητικό και συγκλονιστικό. Και αν έχουμε λίγη συνείδηση και λίγη ψυχή, πέφτουμε στο φιλότιμο, την αγαπάμε, κλαίμε μπροστά της, πιανόμαστε από το φορεμά της και θέλουμε και από αυτή να αποχωριστούμε και να φύγουμε. Την κρατάμε. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, οι θερμόαιμοι και οι συναισθηματικοί και αισθηματικοί, την Παναγιά την έχουμε στα κατάβαθα της ψυχής μας. Γι' αυτό και την άνοιξη στους χαιρετισμούς γεμίζουμε τις εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα εξοκλήσια, τα προσκυνήματα. Όπου γίνονται χαιρετισμοί και ακούγεται η χάρη της, τότε τρέχουμε όλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πιστοί και άπιστοι, καλοί και κακοί, στην Παναγιά, στη μάνα μας, να νιώσουμε ανάσα, να πάρουμε την ευχή της, να αισθανθούμε απαλά και τρυφερά και στοργικά και να θυμηθούμε και τα παιδικά μας τα χρόνια, τη δική μας μανούλα, αν είχαμε περάσει με εκείνη καλά. Γίνονται παρακλήσεις το 15 Αύγουστο. Ασφυκτικά γεμάτες οι εκκλησίες. Και ανήμερα στη χάρη της, στην κοίμηση, δεν μένει κανένας ασυγκίνητος. Δεν μένει κανένας στο σπίτι του. Δεν μένει κανένας αδιάφορος. Όλοι, ακόμη και οι κυβερνώντες μας, πέρασαν από τα μικρά και τα μεγάλα προσκυνήματα, καθώς και οι υπόλοιποι, και έβαλαν ένα κερί στην Παναγιά. Φίλησαν την εικόνα της. Και κάτι ο καθένας της είπε από μέσα του ή απ' έξω του. Και ένιωσαν καλύτερα και έφυγαν πιο ανάλαφροι. Και αισθάνθηκαν πιο οικεία. Αυτή είναι η Παναγιά. Και όταν κάποτε στον παράδεισο τη ζήτησε ένας, του είπαν πως λείπει. Και ρώτησε πού είναι και του είπαν κάτω στη γη με τους ανθρώπους. Με τους πονεμένους. Με τους δυσκολεμένους. Με τους πιστούς και τους άπιστους. Είναι πάντα κοντά η Παναγιά, γιατί είναι μάνα όλου του κόσμου. Και δάνεισε στο μονογενή Υιό και Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση, την ανθρώπινη ουσία, το ανθρώπινο φύραμα. Και γι' αυτό ο Χριστός, ο υπεράγαθος και φιλάνθρωπος, τη οφείλει, όπως κι άλλοτε έχουμε πει, χρέος ανεξόφλητων. Του εδάνισε την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και είναι υποχρεωμένος ο καλότατος και πάγκαλος Χριστός μας. Είναι υποχρεωμένος απέναντι στη μάνα του, απέναντι στην Παναγιά, απέναντι σε εκείνη που του έδωσε την ανθρώπινη φύση, που τον εγέννησε κατά άνθρωπον, που τον εθύλασε, που τον μεγάλωσε, που τον ανέθρεψε και περισσότερο που χάρηκε με τα θεία του έργα, πόνεσε αφάνταστα στη Σταύρωση, αλλά υπερεχάρη στη λαμπροφόρο Ανάστασή του. Γι' αυτό και η Παναγιά μας είναι αρμόδια και κατάλληλη και για κάθε πόνο και για κάθε χαρά. Γιατί εκείνη δοκίμασε όλους τους πόνους και το μεγαλύτερο κατά τη Σταύρωση του Υιού και Θεού της, εβάσταξε τότε εκείνη τον πόνο εκείνου ο οποίος βαστάζει τα πάντα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Εβάστηξε τον οικουμενικό πόνο, τον πόνο για το γιο της και για όλους μας. Πως άντεξε η Δέσποινα και όπως διάβαζε το μεσημέρι, τη στήριξε η Αγία Τριάς και μπόρεσε και έκαμε υπομονή και βάσταξε τον αβάστακτο πόνο, τη μέγιστη αδικία, σφαγήν στην άδικον Χριστέ η Παρθένος βλέπουσα κλπ. Τη μέγιστη αδικία να βλέπει τον Υιό και Θεό της, τον υπέρκαλο να γίνεται χωρίς είδος και χωρίς κάλος και να του φωνάζει
με το στόμα του υμνογράφτων εγκομείων του επιταφείου θήνιου του Χριστού. Ω γλυκή μου τέκνον, γλυκή τατό μου έαρ, που έδισου το κάλος. Και αναφέρεται στο γεροντικό η περίπτωση του Αβά Ποιμένος, ο οποίος καθώς ήταν στην έρη με το μαθητή του, σε κάποια στιγμή που προσήφιετο περιέπεσε σε έκσταση και πήγε αλλού και έλαμψε το πρόσωπό του και σε κάποια στιγμή άρχισε να κλαίει πολύ, να κλαίει δυνατά, με αναφιλητά και να μην έχει σταματημό, και σε κάποια ώρα συνήλθε και επανήλθε και ο μαθητής τον ερώτησε: «Πού ήσουν, Αβά, πού πήγες, τι είδες και γιατί κλαις?» «Είχα πάει», λέει, «στην ώρα της σταυρώσεως του Κυρίου, στο Γολγοθά». Οι Άγιοι δεν έχουν χρόνο. Μπαίνουν και βγαίνουν στο χρόνο, αν θέλετε καλύτερα. Και έβλεπα τη Μαρία Θεοτόκο να κλαίει για την άδικη σταύρωση και το μέγιστο πόνο του Υιού και Θεού της. Και την συμπόνεσα κι εγώ και με πήραν τα κλάματα. Μου άρεσε όμως αυτό, μου άρεσε πολύ, και ήθελα πάντοτε ούτω κλαίν, και ήθελα πάντοτε έτσι να κλαίω. Γι' αυτό και η Παναγιά είναι αρμόδια για κάθε πόνο, δικό μας πόνο, που είναι και δικός της, γιατί μας έχει παιδιά της. Στο Σταυρό ο Ιησούς Χριστός την τελευταία στιγμή, από το ύψος του Σταυρού και του πόνου, φρόντισε στοργικά, τρυφερά και μοναδικά την υπέροχη μητέρα του. Την παρέδωκε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, στον Ευαγγελιστή της αγάπης, και της είπε: «Ιδού ο Υιός, ιδού ο Υιός», ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Γιατί στην Εκκλησία γινόμεθα μικροί Χριστοί όλοι με το βάπτισμα και τα μυστήρια, και λέμε αυτό που λέει ο Μέγας Παύλος και τριμμένο των αναλογιών: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Όταν βλέπει Παναγιά το Χριστό μέσα μας, όταν βλέπει πως είμαι θα βαπτισμένοι ή υποψήφιοι να βαπτιστούμε, τι κάνει? Λυγίζει και μας φωνάζει τρυφερά παιδιά της, τέκνα της, γιους της, και μας κλαίει. Στον πόνο μας έρχεται και εκείνη και κλαίει, και είναι φορές που δεν μας κάνει τίποτε, αλλά κλαίει μαζί μας, και το κλάμα αυτό της Θεομάνας μας ανακουφίζει τα μέγιστα. Γι' αυτό και σε δύσκολες και γολγοθαϊκές δικές μας ώρες νιώθουμε κάποια στιγμή μια στήλωση, που έλεγαν οι γιαγιές, ένα στήριγμα, μια υποστήριξη, κάποιος να μας παίρνει στην αγκάλι του, κάποιος να σπογγίζει το δάκρυ μας και να παίρνει τον πόνο μας και να αλαφρώνει την ψυχή μας. Αυτή είναι η Θεομάνα και ο Υιός της και Θεός της και Θεός ημών. Και τότε βλέπουμε το πόσο μας αγαπάει, το πόσο μας συμπαρίσταται. Και όχι μόνο αυτό, συγκινούμεθα και φιλοτιμούμεθα και κάνουμε και εμείς τηρουμένων των αναλογιών το ίδιο, που υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη και υπάρχει πολλής πάνω στη γη, και φταίμε και εμείς πολλές φορές γι' αυτό, και άλλοτε δεν φταίμε. Ο άνθρωπος που κατάλαβε την αγάπη της Παναγιάς στον πόνο του το μεγάλο, τρέχει και εκείνος με τον τρόπο του να συμπαρασταθεί στον πλησίον, να προσφέρει και εκείνος αγάπη, να κλάψει με τα κλαιόντα, να προσφέρει στήριξη, να προσφέρει παρέα, να μην πει τίποτα, να κάτσει εκεί δίπλα. Και θα πάμε στους πονεμένους και λέμε: «Καημένοι», με καλή διάθεση βέβαια, άρρη τα ρήματα,
και χαλάμε τους ανθρώπους περισσότερο και καλύτερα να μην πηγαίναμε. Βεβαίως. Θέλει σοφία και προφαντός το πράγμα τι, διάκριση. Μίζων, πασών, των αρετών, κατ' ο Ισάκ το Σύρο, η διάκριση εστί. Είναι η διάκριση. Θα πάμε με διάκριση. Το ωφελούμε. Πάμε σιωπηλά, δεν είναι ανάγκη κουβέντες. Πιάνουμε το χεράκι του άλλου. Του το φιλούμε. Φιλούμε και τον ίδιο, αν γίνεται. Και καθόμαστε εκεί. Και είμαστε κοντά του. Τον αγαπάει η ψυχή μας. Του μιλάει η καρδιά μας. Του μεταφέρουμε την αγάπη μας. Νοερά και ψυχικά. Και εκείνος τη λαβαίνει. Και λίγο-λίγο τι κάνει. Αρχίζει να συνέρχεται. Και τι κάνει, αρχίζει να μιλάει. Ο πονεμένος και πληγωμένος και θλιμμένος έχει ανάγκη να μιλήσει. Όχι τόσο να του μιλήσουμε εμείς, το ξέρετε αυτό. Υπάρχει αυτή η εκδοχή, αλλά συνήθως και κυρίως έχει ανάγκη να μιλήσει, να επικοινωνήσει, να τα βάλει και με το Θεό, να τα βάλει και με τους ανθρώπους, να παραπονεθεί, να βρίσει, να μαλώσει, να οργιστεί, να φωνάξει. Έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα, γιατί είναι σε δύσκολη κατάσταση και στιγμή. Έχει δικαίωμα. Εμείς τον αφήνουμε αν μπορούμε να μιλήσει. Έτσι έλεγε ο γέροντας Πορφύριος και σε εμάς τους παπάδες. Αν δεν μπορούμε, δεν τον αφήνουμε, γιατί μπορεί να μας κάνει και κακό. Κάνουμε προσευχή όμως. Κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Γιατί να παρηγορήσεις δεν είναι εύκολο. Και ούτε όλοι έχουν αυτό το πνεύμα της παρακλήσεως, όπως είχε ο Απόστολος Βαρνάβας, που ήταν Υιός παρακλήσεως και Υιός παρηγορίας. Δεν μπορούμε, τότε ας γονατίσουμε στο σπίτι μας. Ας προσευχηθούμε όπου είμαστε, για εκείνη την ψυχή, για εκείνο τον αδελφό, για εκείνο τον συνάνθρωπο και πλησίον. Ας προσευχηθούμε. Τότε θα πάει πρεσβευτής καλοσύνης και αγάπης και στοργής και παρηγορίας, αυτή μας η προσευχή. Άγγελος Κυρίου θα τη μεταφέρει. Και θα του έρθει χαρά και παρηγορία από εκεί που δεν περιμένει, από εκεί που δεν ξέρει. Και θα λέει, τι έγινε, τι συνέβη, τι έπαθα, από πού μου ήρθε αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του συνιστά μεταξύ των άλλων να προσευχόμεθα για όλους και για τους φυλακισμένους και να νιώθομαι ότι είμεθα συνδεδεμένοι με αυτούς, ότι φοράμε τα δεσμά τους. Ερχόμεθα στη θέση τους. Και τότε εκεί στη φυλακή γίνεται παράδεισος. Γίνεται παρουσία Κυρίου μέσω της δικής μας προσευχής και αγάπης. Γιατί να ξέρουμε τίποτα μα τίποτα δεν χάνεται από όσα κάνουμε καλά. Μπορεί και τα κακά να γράφονται και γράφονται, αλλά και τα καλά γράφονται περισσότερο. Ήταν κάποτε να φεδρύνουμε την ατμόσφαιρα. Ήταν κάποτε ένας υπηρέτης, ένας μαθητής των πατέρων της ερήμου, διακονητής, τους έφερε νεράκι να πιούν εκείνοι οι ιεροδοί του Θεού, τα ελάφια του Κυρίου που ύφχοντο ημέρας και νυχτός και είχαν ανάγκη από ένα κομματάκι ψωμί και από ένα κυπελάκι νερό. Επήγαινε λοιπόν ο αδελφός με το σταμνί ώρες μακριά, ώρες μακριά, σήμερα τα έχουμε όλα και δεν εκτιμάμε τίποτα, ώρες μακριά να φέρει λίγο δροσερό νεράκι και να προσφέρει στους πατέρες ποτήριον ψυχρού ύδατος που λέει το Ευαγγέλιο για να πάρει το μισθό του δικαίου. Μια φορά καθώς πήγαινε, χτύπησε με το ποδαράκι του το γυμνό, τι παπούτσια να είχαν καημένη τότε, σε μια πέτρα και μάτωσε, άρχισε να τρέχει το αίμα του. Ξεματώθηκε σχεδόν, ξαπλώνει στην έρημο και αμέσως απελπίστηκε. Τον κύκλωσε το σκοτάδι και η απόγνωση και άρχισε να σκέπτεται στραβά και αρνητικά. Και εμείς το παθαίνουμε. Αν είμαστε καλά, έχουν όλα καλά. Λίγο να στραβώσουν τα πράγματα οι καημένοι, αμέσως αντιστρέφουμε τους λογισμούς και υποφέρομαι. Βοηθάει και εκείνος που κάθε δίπλα μας ο αρχέκακος και το πράγμα παίρνει άλλο δρόμο και άλλη τροπή. Και την ώρα λοιπόν που πονούσε και συνέφιαζε από την απελπισιά και την απόγνωση, παρουσιάζεται ο φύλακας της ψυχής του. Έχουμε ένα φύλακα όλοι κοντά, μην το ξεχνάμε αυτό, τον φωνάζουμε και αυτόν. Ο φύλακας αγγελός του.
και του λέει: «Αδελφέ, γιατί απελπίζεσαι, γιατί αποκάνεις, γιατί πας να τα χαλάεις και να τα χάεις όλα, τα τόσα κόπια σου, την τόση αγάπη σου, την τόση προσφορά σου, τις τόσες θυσίες σου?» Και στη συνέχεια ο άλλος πήρε τα πάνω του, αφού είδε τον άγγελό του, έφυγε το σκοτάδι, ήρθε το φως, άντεχε τον πόνο του, και του λέει ο άγγελος: «Ένα πράγμα να ξέρεις, αδελφέ, εγώ σ' όλη στη ζωή καταγράφω τα πάντα, και ένα βήμα που κάνεις για την αγάπη και το καλό το καταγράφω, και όλα τα βήματα και όλες τις πράξεις και όλες τις θυσίες και τα πάντα. Σήκω λοιπόν και προχώρα και κάμε το υπέροχο έργο σου.» Και έφυγε ο άγγελος, εμψυχώθηκε, εγκαρδιώθη ο άνθρωπός μας, έδεσε το ποδαράκι του πρόχειρα, πήρε το σταμνί και πήγε, το γέμισε νερό και γύρισε στους πατέρες χωρίς να το καταλάβει. Ο άγγελος, ο φύλακας της ψυχής του, του δάνεισε τα φτερά του. Του δάνεισε τα φτερά του. Και πήγε φτερωτός και γρήγορος ο κήπους που θα έλεγαν στα χρόνια του Ομήρου, Βοργοπόδαρος, πήγε και γύρισε και έφερε νεράκι στους πατέρες και τους διηγήθη το πάθημά του και την οπτασία και το όραμα. Και εκείνοι συγκλονίστηκαν, σηκώθηκαν και δόξασαν τον Κύριο και ευχαρίστησαν και τους αγγέλους του Κυρίου που τόσο μας φροντίζουν και μας συνοδεύουν και μας έχουν από κοντά και τόσα καλά μας προσφέρουν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τα κάνουμε το καλό, το όποιο καλό, μικρό ή μεγάλο, φανερό ή αφανές, και μας βρίσκουν δυσκολίες και βρίσκουμε και τον πελά μας και μας κατηγορούν οι άλλοι και μας δυσκολεύει και ο αρχαίκακος, τότε μία κακόμεν, το καλόν ποιούντες μία κακόμεν, μην επηρεαζόμεθα εκ του κακού, μην αποκάμνομε, μην παρετούμεθα, για το κακό αυτό θέλει να μας κόψει το δρόμο προς το αγαθό, προς το Θεό, προς την Εκκλησία, προς την αγάπη, προς την καλοσύνη, να μας βάλει τρικλοποδιά, όπως λέμε στις ημέρες μας, να μας βάλει τρικλοποδιά, να απελπιστούμε, να το παρατήσουμε στη μέση, και όχι μόνο αυτό, να αρχίσουμε να κάνουμε και το κακό. Μεγαλύτερη καταδίκη για την ψυχή μας δεν θα μπορούσε να συμβεί. Ο κόσμος και η τρέλα του και η λογική του αρχαικάκου μας λένε ακριβώς το αντίθετο από ό,τι λέει η Εκκλησία. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Πάντα τους όλους κάτω. Μη λογαριάζεις κανέναν. Χάλασαν όλοι. Ποιος σου το έχει? Ποιος σε φροντίζει? Αν πας με το σταυρό στο χέρι θα χαθείς. Και τους άλλα. Τα ξέρουμε όλοι. Κάθε στιγμή τα σφυρίζει στο αυτάκι της ψυχής μας και της οντότητός μας. Εμείς ας μην του κάνουμε το χατήρι. Ας ζητούμε τη βοήθεια και τη δύναμη του Χριστού και της Παναγιάς και το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, την ενίσχυση και φροντίδα των Αγίων και του Φύλακος Αγγέλου μας, και ας παρακαλούμε να μας στηρίζουν στην πίστη και στην ορθοπραξία. Στην ορθοπραξία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε. Και έτσι, κάνοντας το καλό συνέχεια και ο ένας και οι πολλοί, το μεγαλώνουμε, το αυξάνουμε και το μεταδίδουμε. Κυρία μου, αν θέλετε μην μιλάτε εσείς εκεί πέρα, σας βλέπω, κατά αλλεπαλλήλους κύκλους, κατά αλλεπαλλήλους κύκλους. Και εδώ τι γίνεται? Διώχνουμε το σκοτάδι, διώχνουμε τα έργα του σκότους, που μακρύνουμε τον αρχαίκακο, ο οποίος όπου δει αγάπη έμπραχτη, τι κάνει, ξέρετε? Παραλύει, το ξέρετε? Παραλύει, παραλύει. Ο Άγιος μας Νεκτάριος είχε τόση αγάπη που έβγαινε και προς τα έξω, από το στόμα του, από τα μάτια του, από το είναι του ολόκληρο. Γι' αυτό και όταν έβλεπε κακούς και τους κοίταζε, τι πάθανε αυτοί, ξέρετε τι πάθανε? Παρέλειον. Ηρεμούσαν, μαλάκωναν,
και έπαθα στα πόδια του. Έπαθα στα πόδια του. Έπαθα στα πόδια του. Έτσι είναι. Όχι σαν καλοπροαίρετοι και σαν κακοπροαίρετοι και σατανάδες, έπαιρναν δρόμο και έφευγαν μακριά. Μακριά. Πολύ μακριά. Η αγάπη λοιπόν, η έμπρακτη αγάπη, παραλύει το διάβολο. Και όπως λένε οι πατέρες, και η ψαλμοδία, η ορθόδοξη ψαλμοδία, τι κάνει? Τον τρομοκρατεί. Το ξέρετε αυτό? Τον τρομοκρατεί. Γιατί η ψαλμοδία αυτή είναι εκ πνεύματος Αγίου. Η μουσική αυτή είναι η μουσική των αγγέλων. Είναι η μουσική του Θεού. Είναι η μουσική της Εκκλησίας. Και στον Παράδεισο τέτοια λένε. Και Άγιος Ραφαήλ Μυτιλίνης, ο θαυματουργός, είπε σε μια αποκάλυψή του ότι και στον Παράδεισο και εμείς και οι άγγελοι βυζαντινή μουσική ψέλνουμε. Που για μας τους Έλληνες είναι και εθνική μουσική. Μαζί με τη δημοτική μουσική. Ήρθε κάποιος θες τραγουδοποιός και μου λέει, ρε πάτερ, έχουν και αυτή τη μαγιά του και τη χάρη τους. Είχες βάλει, βρε, προχθές κάτι πυρώτικα που σηκώθηκε η τρίχα μου κάγκελο. Τι είναι αυτά? Και η αρχαιότερη ελληνική μουσική είναι της Ηπείρου. Και ξέρετε γιατί? Γιατί από την Ήπειρο ξεκίνησε η Ελλάς. Την Ελοπία, τους Μολοσσούς. Την Ήπειρο. Κατέβηκε στη Φθία, στη Θεσσαλία και γέμισε τον κόσμο. Από την Ήπειρο. Γι' αυτό και μοτίβα της αρχαίας πυρωτικής μουσικής και της σημερινής έχουν ληφθεί από τους ροκάδες. Από τους γερόλικους, τις ροκ. Έχουν ληφθεί μοτίβα. Αν τα προσέξετε εσείς που ξέρετε μουσική μερική, έχουν ληφθεί. Ξύπνοι είναι αυτοί. Ψάχνουν όλοι την οικουμένη και είναι εργατικότατοι και αγέραστο όπως τους βλέπετε. Και δεν το βάζουν κάτω με τίποτα, εμείς το βάζουμε κάτω. Και ψάχνουν. Και όπου βρουν καλή μουσική, καλά μοτίβα, οτιδήποτε εκεί πέρα υπέροχο, το προσλαμβάνουν. Το υιοθετούν και το εντάσσουν στη δική τους μουσική. Γι' αυτό και μερικά από τα τραγούδια της ροκ είναι καλά, όχι όλα. Είναι καλά. Έτσι λοιπόν θυμάμαι το φίλο μου και αν ακούει αύριο στο ραδιόφωνο σου θυμηθεί, ρε πάτερ, τι έβαλες εκεί πέρα? Λέμε τώρα για τον Άγιο Κοσμά, όπως βλέπετε κάθε Δευτέρα που παρακολουθείτε. Τον Άγιο Κοσμά τον ετωλό. Το βίο του, τη δράση του, τις προφητείες του, τις διδαχές του. Τις διδαχές του. Πάμε προχθές για την Παναγία. Και επειδή ο Άγιος Κοσμάς κατήγε το εξυπήρου από το γραμμένο. Γι' αυτό δούμε και παιδικά γραμμένοι για να θυμηθούμε το όνομα της πατρίδος. Το γραμμένο, τα γραμμένο χώρια. Καθώς και ο δικός μας εδώ Άγιος κατήγε το εξυπήρου εκ προγόνων υπηρωτών. Όπως οι μεγάλες Καποδίστριες και τόσοι άλλοι. Το Άγιο Νεκτάριο, τον πρόγονο του Αγίου Νεκταρίου τον πήγαν από την Ήπειρο στη Σιλιβρία, στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, μέσα σε μια κοφίνα. Μέσα σε μια κοφίνα τον κρύψανε και τον πήγαν εκεί. Και γεννήθηκε ο μεγαλύτερος Άγιος του περασμένου αιώνος και της εποχής μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός, ο Μυροβνίτης. Εδώ μας δέχεται κάθε φορά που κάνουμε τη Θεία Λατρεία, την Ομιλία, την Άγια Λειτουργία και τόσα άλλα. Πραγματικά να τον ευχαριστούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Με αυτή την αγκάλι μας ανοίγει κάθε φορά. Και να ευχαριστούμε και τους ανθρώπους του, από τον Σεβασμιότο μέχρι τον τελευταίο διακονητή εδώ, που μας προσφέρουν αυτή τη Θεία Θαλπορή, αυτή την ουράνια γαλήνη, αυτή την υπέροχη λατρεία, όλα αυτά τα καλά και τα ωραία. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω και τελειώσω, γιατί βλέπω την ώρα να περνάει, η αγάπη η έμπρακτη παραλύει το διάβολο και η ορθόδοξη ψαλμοδία τον τρομοκρατεί. Είχαμε πάει κάποτε με έναν πατέρα καλήφωνο σε ένα σπίτι πάνω πολλά χρόνια και το παιδάκι της οικογένειας έκλαιγε γοερά και ασταμάτητα. Τι τραβάνε και αυτά? Και από εμάς και από άλλους. Ο Θεούλης τα κρατάει στην αγκάλι του και η Παναγίτσα. Και μερικοί ένθεοι. Και εκείνη την ώρα έτσι σκέφτηκα. Λέρε πάτε, δεν λες ένα ύμνο? Δεν ψάλλεις ένα ύμνο? Δεν τραγουδάς ένα τραγούδι του Θεού?
Και μόλις άρχισε και έλεγε: κοίτα εκείνο το Θεό και Παρθένε, το παιδάκι σταμάτησε και κοίταζε. Ηρέμησε, συνήλθε, γαλήνεψε. Ψαλμός γαλήνη ψυχής, αναφέρει ο μέγας και θείος ουρανοφάντορ Βασίλειος, επίσκοπος Κεσαρίας της Καπαδοκίας. Η Παναγιά λοιπόν μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας έχει από κοντά, μας συγχωράει, μας δείχνει το δρόμο προς τον Υιό και Θεό της, και είναι η οδηγήτρια, η οδηγήτρια. Μας δίνει οδηγίες, μας δείχνει το δρόμο, μας φέρνει κοντά στον Υιό και Θεό της, και είναι ακόμα και δεωμένη, παρακαλούσα και οικετεύουσα. Γι' αυτό έχουμε χαρά επί τη Θεία γεννήση της και ευφροσύνη, και οι άνθρωποι και οι δίκαιοι του Παραδείσου και τα έμψυχα και τα άψυχα και ο ουρανός και η γη. Και αυτές τις ημέρες μέχρι την απόδοση που είναι 12 του μηνός πανηγυρίζομαι και φρενόμεθα επί τη Θεία γεννήση της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας. Ας μας ευλογεί η χάρη της πάντοτε, ας μας φυλάτει, ας μας φωτίζει, ας μας παρηγορεί και ας φροντίζει και την πατρίδα μας, γιατί είναι και η μητέρα του έθνους μας, παν προχθές, και υπέρμαχος στρατηγός, και ας φροντίζει και όλη την οικουμένη και κάθε ψυχούλα που την έχει ανάγκη. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις κυρίες του Ιδρύματος, τον Επίτροπο και ιδιαίτερα το σταθμό της Εκκλησίας μας, που μεταδίδει κάθε Πέμπτη αυτή την ταπεινή ομιλία, και τους ακροατάς του σταθμού μας, τους εγγύς και τους μακράν. Και ευχαριστώ τέλος και όλους εσάς που με τόση αγάπη και καλοσύνη ήλθατε και σήμερα και κάναμε την παράκληση στην Παναγία μας και ομιλία για τη χάρη της. Ας είναι βοήθειά μας. Την ερχόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός θα κάνουμε εσπερινό και ομιλία με θέμα Σταυρός πιστών το στήριγμα. Ας ψάλουμε τον ηχητικό της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σας ευχαριστώ, η Παναγία βοηθειά μας. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.